ψάξουμε ιστορικά θα δούμε ότι το χριστουγεννιάτικο δένδρον δεν ήρθε από την Ευρώπη. Έφυγε από εδώ και μάλιστα από την Κωνσταντινούπολη. Επήγε στην Ευρώπη, εξευρωπαίστηκε και μας ξαναγύρισε. Κάθε χρόνο θα με ρωτήσουν, είναι χριστιανικό το δέντρο αυτό που κάνουμε και στολίζουμε τα Χριστούγεννα, μήπως δεν πρέπει κλπ. Εξηγούμε. Είναι γνωστό ότι το έθιμα αυτό μας ήρθε από την Ευρώπη, εκεί που έχουν άφθονα δάση και μάλιστα ελάτης, κόβουν τις κορφές, στολίζουν κάθε σπίτι το δέντρο του και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Από την Ευρώπη ήρθε σε μας. Αλλά αν ψάξουμε ιστορικά θα δούμε ότι το χριστουγεννιάτικο δένδρον δεν ήρθε από την Ευρώπη. Έφυγε από εδώ και μάλιστα από την Κωνσταντινούπολη. Επήγε στην Ευρώπη, εξευρωπαίστηκε και μας ξαναγύρισε. Το χριστουγεννιάτικο δένδρο εστόλιζε τις εκκλησίες σαν εικόνα του δένδρου της ζωής του Ιησού Χριστού. Το έθιμα αυτό σιγά σιγά έφυγε. Σημειώσατε ότι έφυγε από τον ελληνικό χώρο, γιατί όταν κατελήφθη από τους Τούρκους η Κωνσταντινούπολης, μόνο τέτοια δεν είχαμε πια την δυνατότητα να κάνουμε. Έπεσε μαύρη σκλαβιά και τότε πέρασε στην Ευρώπη. Και οι Ευρωπαίοι έχουν το δέντρο αυτό. Αυτοί βέβαια πάντοτε είναι το δεύτερο χέρι. Γι' αυτό μας ζηλεύουν οι Ευρωπαίοι. Είναι το δεύτερο χέρι. Εμείς είμαστε το πρώτο χέρι. Ναι, μας ζηλεύουν. Γι' αυτό δεν θέλουν να μας δικαιώνουν, για να μην αναπτυχθούμε. Και αναπτυχθούμε και σου λέω, αυτοί άμα αναπτυχθούν τι θα γίνουν, θα μας φάνε. Έτσι πήραν το δέντρο αυτό, το έχουν, το στολίσαν με πολλά στολίδια, το ξεχώρισαν πια από την εκκλησία και το έκαναν στολίδι του σπιτιού. Και ξαναγυρίζει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, ως χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης έθιμο. Όχι, είναι ελληνικό το έθιμο. Όπως φερυπίν λέμε, πάμε σε ένα ξυλουργείο να αγοράσουμε ένα σκαμπό. Ακούστε, σκαμπό. Τι είναι το σκαμπό? Το ξέρετε, το σκαμπό είναι το σκαμνί, αλλά είναι ο αρχαίος σκύμπους, ο σκύμπους του σκύμποδος. Θα πει σκαμνί. Πήγε λοιπόν η λέξη στην Ευρώπη ως σκύμπους, έγινε σκαμπό και γύρισε στην Ελλάδα σαν σκαμπό. Αλλά είναι όμως ελληνική η λέξη αυτή. Έτσι λοιπόν και το δέντρο. Και μάλιστα εξηγούμε. Υπήρχε κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων μέσα στους ναούς της Κωνσταντινούπολης ένα δέντρο. Ένα δέντρο, χωρίς στολίδια, απλώς ένα δέντρο. Διότι θεωρείται ο Χριστός το δέντρο της ζωής που ήταν στον Παράδεισο. Από εκεί βγαίνει όλη η ιστορία. Λέγει ο Θεός εφύτευσε δύο δέντρα, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και το δέντρο της ζωής. Οι πρωτόπλαστοι έφαγαν από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, αλλά λέει μετά εκεί ο Θεός ότι θα τον βγάλουμε τον Αδάμ από τον Παράδεισο για να μην απλώσει το χέρι του και φάγει από το δέντρο της ζωής και μείνει αθάνατος και γίνει και το κακό, όπως λένε οι πατέρες, αθάνατον. Εμποδίστηκε λοιπόν ο Αδάμ να φάει από το δέντρο της ζωής. Χρήση της λέξης του σχήματος δέντρο ζωής αφθονεί μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Προς τα τελευταία κεφάλαια, στο 21, στο 22, τα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως. Και ποιο είναι το δέντρο της ζωής? Είναι ο Χριστός. Και ποιος είναι ο καρπός που δίδει το δέντρο αυτό? Είναι το σώμα του και το αίμα του. Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή θέσεις αγιογραφικοτάτη
και πνευματικότητα. Γι' αυτό έβαζαν ένα δέντρο οι Βυζαντινοί στις εκκλησίες την περίοδο των Χριστουγέννων. Υπάρχει και ένα τροπάριο που το λέμε αυτό στην προσκομιδή, και εκεί αποκαλούμε το δέντρο της ζωής, το δέντρο που είναι το δέντρο της ζωής, που είναι ο Χριστός και λοιπά και λοιπά. Έχουμε λοιπόν μαρτυρίες και αγιογραφικές και υμνογραφικές ότι το δέντρο αυτό είναι ο Χριστός, ότι εδώ σαν έθιμο ή καλύτερα σαν μια εποπτική εικόνα ετέθη εδώ στην Ανατολή, πήγε στην Ευρώπη, στολίστηκε και γύρισε στολισμένο με ένα σωρό χρυσά λαμπιόνια και δεν ξέρω τι, και μπαλίτσες και δεν ξέρω τι. Βέβαια, σας είπα, είναι χριστιανικό το έθιμο, χριστιανικό, αλλά δυστυχώς περνάμε τα Χριστούγεννά μας μένοντας και στολίζοντας ένα δέντρο που συμβολίζει τον Χριστόν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε στο βαθύτερο νόημα, και έτσι φερυπίν Χριστούγεννα δεν κοινωνάμε, αμαρτάνουμε και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα. Αρκεί να βάλουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι μας και να πούμε μάλιστα ότι νιώσαμε Χριστούγεννα. Άμα έτσι δεν νιώθει κανείς Χριστούγεννα, δεν νιώθει έτσι. Ακόμη να σας θυμίσω ότι τα πολύφωτα που έχουμε στην εκκλησία, όλα τα πολύφωτα, δηλαδή οι πολυέλεοι, έχουν κονικό σχήμα. Να δείτε απάνω στον επάνω ναό, επάνω, εδώ σε αυτό, από πάνω, ακόμη και αυτό το μικρούτσικο που είναι μπροστά μας, έχουν εδώ στην μέση, έχουν κονικό σχήμα, σχήμα ελάτης, σχήμα δένδρου, διότι και οι πολυέλεοι θέλουν να εκφράσουν το δέντρο της ζωής, δηλαδή αυτό που λέμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, και αν έχουμε και την πληροφορία, τη γνώση ότι είναι το δέντρο της ζωής ο Χριστός, τότε δεν είναι αμαρτία και δεν είναι βέβαια και η περίπτωση ειδωλολατρική, όπως θα ήθελαν μερικοί να το νομίζουν. Αυτά είχα να πω και για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα ήθελα να μου πείτε αν είναι καλό να στολίζουμε καράβι τα Χριστούγεννα και τι συμβολίζει. Αυτό το καράβι πράγματι θα το έχετε δει και ακόμη και σε φωτογραφίες ή και εκ του φυσικού. Είναι κυρίως αγόρια το κρατούν, κυρίως. Το καράβι αυτό είναι, έχει κάποιο μέγεθος το καράβι. Είναι στολισμένο με όλες, με όλα τα στολίδια και τα αγαθά που μπορεί να έχει και να βάλει κανείς πάνω στο καράβι. Το κρατούν τουλάχιστον δύο, και όταν λένε τα κάλαντα, το κινούν το καράβι αυτού, αυτό. Πέρα δόθε, στα χέρια τους το κρατούν και το κινούν. Το καράβι είναι το σύμβολο της ευτυχίας. Όπως το καράβι φέρνει προϊόντα από άλλη χώρα μακρινή, προϊόντα αγαθά. Έτσι. Έτσι λοιπόν, τρόπον τεινά λέγοντας τα κάλαντα ή εκείνοι, τα λένε, θέλουν να πούν ότι να έρθει το καράβι να σας φέρει όλη την ευτυχία στο σπίτι σας, να έχετε όλα τα αγαθά. Αυτό θέλει να πει. Ούτε καλό ούτε κακό, θα λέγαμε αδιάφορο το θέμα αυτό το στολισμένο καράβι.